Θα μάθουμε σήμερα για τι τραχηλικέ διογκώσεις. Κοντά μα έχουμε τον κύριο Χρήστο Γιώνη, διευθυντή ο τωρινολαρικολόγο στο Metropolitan Hospital και χειρουργό κεφαλή και τραχύλου. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σα ευχαριστούμε πολύ και εμεί. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν, γιατί το θέμα είναι τεράστιο. Κατήριβος. Να δούμε πώ θα μπορέσουμε να το καλύψουμε. Να μα πείτε αρχικά τι είναι οι τραχηλικέ διωγγώσει. Οι τραχηλικέ Τραχυλικέ διωγκώσει, το λένε η ίδια η λέξη ουσιαστικά. Ού. Είναι κάθε μάζα, κάθε διώγκωση η οποία βρίσκεται στην ανατομική περιοχή ορίζουμε Είτε συγγενός είτε επίκτητη. Μπορεί να έχει από πολύ μικρό μέγεθο και να είναι ένα τυχαίο έβριμα σε κάποια κλινική εξέταση ή κάτι ψιλάφιση τυχαία, αλλά μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, εμφανή, ορατή, ψηλευτή και είναι συνήθω αυτό που οδηγεί τον ασθενή στον γιατρό. Τράχυλο, γιατί τι ορίζουμε σαν τράχυλο, Ποια είναι η κατα την ψιλαφιση τυχαια αλλα μπορει να ειναι πολυ λοιπόν. μεγαλη εμφανη ορατη ψηλευτη και ειναι συνηθω αυτο που οδηγει τον ασθενη στον γιατρο τραχυλος γιατι τι οριζουμε σαν τραχυλο ποια ειναι Η περιοχή ουσιαστικά η ανατομική στο σώμα μα που ορίζεται στο κεφάλι, θα λέγαμε έτσι πολύ απλά. Από την κάτω γνάθο mm -hmm. και την μαστοειδή απόφυση μέχρι την κλίδα το κάτω οριό τη. Το πίστε οριό τη είναι η πρόστια, το πρόστιο χείλο του τραπεζοειδού μειό. Αυτή η μεγάλη περιοχή χωρίζεται με το στένο κλειδομαστοειδή σε δύο μεγάλα τραχηλικά τρίγωνα, κοντολογίστα τα λέω, τα πρόστια και τα πίστε τραχυλικά τρίγωνα, με υποκατηγορίε και αυτό έχει τη σημασία του το υπογενίδιο, το τραχυλικό, το, ε, συγγνώμη, το καροτιδικό, α, το υπογνάθιο, α, το μυϊκό τρίγωνο και τα οπίστια το υπερκλείδιο με το ενιακό. Γιατί έχει σημασία αυτό, γιατί σε αυτές τις περιοχές διέρχονται πάρα 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 πολλά σοβαρά και ιδιαίτερα ανατομικά στοιχεία και η γνώση της ανατομίας και των οργάνων στην περιοχή αυτή, στην περιοχή αυτή Μα δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη σωστή μα διάγνωση και να αντιμετωπίσουμε σωστά το περιστατικό. Ποια είναι τα πιθανά αίτια εμφάνιση μια τραχηλική διώκωση, Μα είπατε, και πώ μπορεί κάποιο να, να έρθει σε επαφή μέσα, σας. Δηλαδή, είπατε νωρίτερα Κα... ότι μπορεί να διαγνωστεί τυχαία. Ναι, είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι μια νόσο, μια κατηγορία παθήσεων που οδηγεί πολύ συχνά στα νοσοκομεία του ασθενεί. Mm -hmm. Αφορά την βρεφική ηλικία, την παιδική ηλικία την εφηβική και την ενήλικη Αν ηλικία. δεν ψηλαφιστεί κάτι, υπάρχουν άλλα συμπτώματα. Ε, συμπτώματα υπάρχουν διάφορα. Κατά κύριο λόγο είναι η εμφάνιση της μάζας. Τώρα, α, συμπτώματα που θα ε, ε, γρηγορήσουν, θα πούμε, θα κινητοποιήσουν mm -hmm. ιδιαίτερα τον ασθενή είναι μια μάζα η οποία διαρκεί πάνω από δύο εβδομάδες και δεν υφίεται. Είναι μια μάζα η οποία εξελίσσεται γρήγορα και ανώδυνα. Είναι μια φλεγμονή η οποία μπορεί να κινητοποιήσει τον ασθενή. είναι ε, Άλλα συμπτώματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον ασθενή ε, παράλληλα με την εμφάνιση τη μάζα είναι μια ε, δυσφαγία, μια οδυνοφαγία, mm -hmm. μια διαθαραχή στη διάρκεια της φώνησης, τη φωνής, στη φωνή δηλαδή, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αναπνοή ή μονοπλευροταλία που συνοδεύει παράλληλα τη μάζα. Αυτά είναι καμπανάκια κινδύνου και παράγοντε οι οποίοι επίση παίζουν το ρόλο είναι η ηλικία. Έτσι. Η ηλικία είναι ένας βασικός, ένα βασικό κριτήριο που καθοδηγεί τη διάγνωση. Ποιε είναι οι πιο δύσκολε ηλικίε. Λέμε λοιπόν υπάρχει ένα κανόνα ηλικία μέχρι τα 40. Μάζε οι οποίε εμφανίζονται στον τράχυλο μέχρι τα 40, συνήθω στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι καλοήθη και είναι και οι άσιμε. Mm -hmm. ε, μετά τα 40, υπάρχει αυτό ο κανόνα 80, των 80 που λέμε, δηλαδή οι περισσότερε μάζε που αναπτύσσονται στην ηλικία μετά τα 40 είναι νεοπλασίες και από αυτές τις νεοπλασίες το 80% συνήθως έχει, είναι κακοήθεια. Επιβαρυτική παράγοντος είναι το κάπνισμα, είναι το αλκοόλ, είναι μια προηγούμενη εκτινοβόληση στην περιοχή. <σχολοί> Αν κάποιο έχει α, διαγνωστεί με... Α, έναν α, καλοήθη, α, μια, μια καλοήθη διόγκωση, Εσεί στη συνέχεια την παρακολουθείτε, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να ξαναπαρουσιάσει. υπάρχει, υπάρχει ένα. Τα αίτια είναι, είναι πάρα πολλά, όπω είπαμε. Θα τα διακρίναμε σε συγγενή αίτια, mm. δηλαδή αίτια που δημιουργούνται κατά την ευρυκή ανάπτυξη mm. και συνήθω εμφανίζονται στα παιδιά αλλά και σε νεαρέ ηλικίε και μέχρι την ενήλικη ζωή. Σε νεοπλασίε, που είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία καλοήθων και κακοήθερη στην προκειμένη περίπτωση και οι φλεγμονώδει, στραχυλικέ διωγγώσει. Η πιο συχνή αιτία είναι οι διογκώσει που προκύπτουν από λεμφανδένε λόγω κάποια φλεγμονή, κάποια ίωση. Mm -hmm. ε, συνήθω είναι αμφότερη η λεμφανδενίτιδα, είναι η πιο συχνή αιτία στα παιδιά. Ε, βέβαια, μπορεί να υπάρχει και στου ενήλικε και συνήθω είναι αυτό η νόσο, δηλαδή ε, μερικέ εβδομάδε και συνήθω ακολουθεί και κάποια αγωγή ο ασθενή, αλλά δεν είναι κάτι που μα ανησυχεί. Ε, Στι συγγενεί, για παράδειγμα, τώρα, α πούμε. Ε, Νεοπλασίε, συγγενεί, διωγγώσει. Μια από τι πιο συχνέ κατηγορίε είναι η κίστη του θερογλωσσικού πόρου, που απαντάται αρκετά συχνά. Είναι η πιο συχνή αιτία εμφάνιση κα, κα, καλοήθη νεοπλασία ε, όγκων, συγγνώμη, διωγγώσεων στον τράχηλο, κυρίω στη μέση γραμμή, και είναι η δεύτερη πιο συχνή στα παιδιά. Η πρώτη πιο συχνή στα παιδιά, συγγνώμη. Ε, πρόκειται για έναν ε, όζο, ένα οζιδιάκι μαλακό, ευπίεστο είναι στο στη αλλιώς μέση αλλιώς γραμμή. Αλλιώς Μπορεί να είναι από την ηλικία των τριών ετών μέχρι yeah. την μεταεφηβική ηλικία και τη μεγαλύτερη ηλικία. Εκδηλώνεται σε μια μάζα ανώδυνη, η οποία υπάρχει στη μέση γραμμή, mm -hmm. στην ατελή σύγκληση του θερογλωσσικού πόρου κατά την ευρική κάθοδο του θηροειδού στην περιοχή τη τραχεία. Και πώ θεραπεύεται αυτό, ε, Χειρουργικά. Mm -hmm. Η διάγνωση έχει να κάνει με το ιστορικό, έχει να κάνει με την κλινική διερεύνηση, δηλαδή με την απεικόνιση, ένα υπερηχογράφο το πιο απλό μπορεί να κάνει κανεί για να, να, να βρει τι, τι φταίει. Αναφερθήκατε στις πιο συχνές καλοήθεις διογκώσει που μπορούμε να, να δούμε. Να πάμε και στις κακοήθεις. Ε, έχουμε μεγάλη γκάμα και από τι καλοήθεις διογκώσεις. Παράδειγμα, οι νεοπλασίες των συλλογών αδένων. Mm -hmm. Που είναι καλοήθηση στην τριπλική του πλειοψηφία. Ε, είναι η παροτίδα και οι υπογνάθειε, οι οποίοι μα απασχολούν πολύ συχνά. Μπορεί να είναι μικρά ασφαιρικά οζώδια, οζίδια, τα οποία εμφανίζονται στη γωνία τη νάθου ή στην πλάγιοτραχυλική χώρα, τα οποία μπορούν να λάβουν και πολύ μεγάλη έκταση. Η στην τραχυλικη χωρα τα οποια μπορουν να λαβουν και πολυ μεγαλη εκταση η αντιμετωπιση του είναι σίγουρα χειρουργική, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό εξαλλαγή. Βέβαια, στο 80% είναι καλοήθειε. Ε, η χειρουργική έχει ένα ενδιαφέρον εδώ, να αναφέρουμε δύο σημεία, όσον αφορά τουλάχιστον τη χειρουργική τη παροτίδα και του υπογνάθιου όπου γίνεται πολλή παροτεκτομή, αναφορά τον πολλή κλάδο τη παροτίδα τον πολύ τμήμα τη παροτήδο, με παρακολούθηση ενό νεύρου που είναι πολύ ιδιαίτερο, λέγεται προσωπικό νεύρο και νευρώνει όλο το πρόσωπό μα και ουσιαστικά ακολουθεί σαν σάντουιτ την παροτίδα. Είναι δύσκολη η χειρουργική επέμβαση. Είναι εξειδικευμένη, είναι, θέλει απαιτή εμπειρία και ευτυχώ έχουμε τη δυνατότητα. Α, στη σύγχρονη εποχή να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία. Είναι συμμαχό μας, αρωγός μας. Διότι η τεχνολογία, παράδειγμα, στην χειρουργική του της παροτίδος, έχουμε το λεγόμενο νευρομόνιτορίνγκ, δηλαδή ουσιαστικά παρακολούθηση του ίδιου του προσωπικού νεύρου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε βλάψει το προσωπικό νεύρο και ότι όλοι οι κλαδίσκοι, που μιλάμε τώρα για τριχίδια ουσιαστικά, που παρασκευάζονται αναγκαστικά για να βγει ο όγκο, είναι ακέραιοι. Mm -hmm. Πολύ μεγάλη βοήθεια μα δίνει η τεχνολογία σήμερα. Καταλαβαίνουμε ότι κάθε περίπτωση από όλε αυτέ που συζητάμε είναι διαφορετικέ. Επομένω, πρέπει να επέμβουμε και με εντελώ διαφορετικό χειρουργικό τρόπο. Αφίω. Αλλά να μα πείτε αν α, στην πλειοψηφία οι ασθενεί μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο πώ μπορούν να ανακάμψουν, αν είναι εύκολα, αν είναι δύσκολα, αν χρειάζονται μέρε, πώ είναι η καθημερινότητά του. Όχι, όχι, δεν είναι. Αναλόγω στο αίτιο. Αν, <συσχελίως> ας πούμε, με ρωτήσατε πριν για τι κακοήθειε, Ναι, υπάρχουν διογκώσει του τραχύλιου, οι οποίε είναι ουσιαστικά μεταστάσει λευαδενικέ που οφείλονται σε. Κακοήθη πρωτοπαθή αιστείε που εστιάζονται στην περιοχή τη κεφαλή yeah. και του τραχύλου. Δηλαδή, ένα καρκίνο στη γλώσσα, ένα καρκίνο στι αμυγδαλέ, ένα καρκίνο στο λάρι, το οφάρια, το ντοφάρια, στο τριχωτό τη κεφαλή, mm -hmm. ένα μελάνομα, ένα λέμφομα στι παιδικέ ηλικίε. Είναι κακοήθειε, οι οποίε έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν είναι όλε χειρουργήσιμε, άλλε είναι, άλλε όχι, και η στρατηγική θεραπεία ε, συνοδεύεται και από άλλε ειδικότητε. Ε, ογκολόγους, παθολόγους, ναι. παιδιάτρους. Έτσι, είναι πολύ σύνθετη η, η προσέγγιση. Okay. Καλοήθεις ε, νεοπλασίες ε, στον τράχυλο, τις οποίες δεν έχουμε επέμβει αρκετά άμεσα, μπορεί να τις δούμε να μετατρέπονται σε ε, κακοήθη. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν για παράδειγμα στον, σε μια καλοήθη mm -hmm. νεοπλασία στην Παροτίδα ή σε μια καλοήθη νεοπλασία στον υπογνάθιο Αδένα, είναι οι Σελογόνοι Αδένες, ε, δεν είναι μεγάλο το ποσοστό τη εξαλλαγή σε κακοήθεια, αλλά εμεί κάθε διόγκωση, κάθε μάζα την αντιμετωπίζουμε δυνητικά ω κακοήθεια μέχρι αποδείξεω του εναντίου. Ε, και για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορε προσεγγίσεις διαγνωστικέ. Mm -hmm. ε, πέρα από το ιστορικό, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, τεράστια σημασία το ιστορικό. Έχει να σημασία. σταθούμε στο ιστορικό, να μας πείτε ναι. δηλαδή ποιο ιστορικό είναι, θεωρείται επικίνδυνο, ποιο όχι. Μια μάζα η οποία, α, αυτό που είπαμε πριν, ηλικία mm -hmm. είναι πολύ βασικό στοιχείο του ιστορικού. Κληρονομικότητα. Κληρονομικότητα εννοιόνται παίζει και αυτόν τον ρόλο της. Μια μάζα η οποία κρατάει πάνω από δύο εβδομάδες και δεν υφίεται, παρότι θεραπευτικά έχουμε χορηγήσει κάποια αγωγή. Ε, ε, είναι, είναι καταστάσεις οι οποίες ε, μας οδηγούν να πάμε στο επόμενο βήμα. Πέρα από το ιστορικό που είναι η κλινική εξέταση, και μετά μεγάλη... στη φαρέτρα μα υπάρχουν οι απεικονιστικέ εξετάσει. Δηλαδή το υπερχόγραφημα είναι το πιο απλό, mm. το πιο εύκολο, το πιο ανώδυνο. Αυτό μετά τα 40, σε κάποιον που δεν έχει ένα επιβαρημένο ιστορικό, πιστεύετε ναι. ότι πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο. Ε, όχι, εκτός αν επιεφανίσει ναι, τη 200, ναι, το πρώτο που κάνουμε και το πιο απλό, το πιο εύκολο, είναι σίγουρα ένα απλό υπερηχογράφημα όπου θα μας βοηθήσει να διακρίνουμε αν είναι μια συμπαγή οικιστική μάζα, το πιο απλό για παράδειγμα. Uh -huh. Από εκεί και μετά έχουμε την FNA. FNA λέμε ε, Fine Needle Aspiration, βιοψία βιο, διαλεπτή βελόνης. Ουσιαστικά μπορούμε αναρωφώντα κυταράκια, κυταρικό υλικό, να διαφοροδιαγνώσουμε την κακοήθεια ή όχι. Είναι μια εξέταση με μεγάλη αξιοπιστία και ευαισθησία στι κακοήθειε που φτάνει μέχρι το 97%, λιγότερου καλοήθειες μέχρι το 85%, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο που μα δίνει προεγχειρητικά το να γνωρίζουμε αν η μάζα στην οποία θα χειρουργήσουμε ή όχι έχει στοιχεία ή υποψία κακοήθεια. Οπότε προγραμματίζουμε και σχεδιάζουμε την επέμβασή μα ανάλογα. Μιλήσαμε για πάρα πολλέ διοκώσει, τραχηλικέ, αλλά θα ήθελα να σα ρωτήσω αν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε προληπτικά. Προληπτικά. Ε, Εκτό φυσικά η... από την εξέταση, την αιτήσια ή με το πρώτο καμπανάκι, με το πρώτο χτύπημα, όπω είπατε και εσεί νωρίτερα, να σπεύσουμε σε εσά. Ναι, θα έλεγα ότι αυτό είναι το κύριο μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Δηλαδή, κάθε τραχηλική διόγκωση η οποία παραμένει Uh -huh. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ε, αν, ανεξαρτήτω τη πρέπει να μα οδηγεί καταρχήν στον γιατρό. Ο γιατρό είναι αυτό ο οποίο θα αποφασίσει, θα κρίνει, θα εφαρμόσει ε, διαγνωστικέ μεθόδου, ώστε να διαφοροδιαγνώσει τι είδου μάζα είναι, αν είναι καλοήθη ή κακοήθη, πώ αντιμετωπίζεται, αν χρειάζεται χειρουργείο ή όχι. Ε, και αυτό που πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ότι σίγουρα δεν μπορούμε να αφήσουμε μια μάζα, γιατί δυνητικά μπορεί να υποκρύπτει η κακοηθη πω αντιμετωπιζεται αν χρειαζεται χειρουργειο η οχι και αυτο που πρεπει να τονισουμε ειναι σιγουρα δεν μπορουμε να αφησουμε μια μαζα γιατι δυνητικα μπορει να υποκρυπτει κακοηθεια Σα ευχαριστούμε πολύ. Στενή επαφή με τον γιατρό μα, λοιπόν. Σα ευχαριστούμε πολύ Να, για όλε αυτέ τι πληροφορίε που μα δώσατε. Ήταν ο κύριο Χρήστο Γιώνης, διευθυντή ο Τωρινολαρικολόγο, το Metropolitan Hospital και χειρουργό κεφαλή και τραχύλου.